Άλλη το πρόβλημα εξακολουθεί και παραμένει τηλεοπτική απομόνωση της ορεινής περιοχής, χωρίς μέχρι σήμερα να βρίσκεται κάποια λύση για τους Έλληνες πολίτες που τους θεωρούν το δικαίωμα της παρακολούθησης ελληνικών καναλιών, στρεφόμενοι πλέον μόνο σε εκπομπές της τουρκικής τηλεόρασης, η οποία είναι η μόνη που εκπέμπει δορυφορικά. Πριν 1,5 μήνες είναι, δεν έχουμε ελληνικές κανάλια, μόνο τουρκικές έχουμε. Κι όμως ο Δήμος μας πάει στην Ομαρχία να πάμε να βρούμε το κύριο Παυλίδη. Το βρίσκουμε και μας λέει ο κύριος Παυλίδης για να πάμε στο Δήμο. Ο Δήμος μας λέει μετά να πάμε στο στρατό. Όμως η κεραία που είναι δεν είναι από το στρατό, είναι από το Δήμο Μίκης, ο Αγκάς Μουσαφάς που το έχει φτιάξει και ο Ζουκάλ που ήταν αντιδήμαρχος, αυτοί τα έχουν βάλει η κεραία. Ελληνικές κανάλια δεν πιάνουν πάνω. Μόνο με την Νόβα και ο ΤΕ που είναι, με αυτά που είναι με λεφτά. Όμως στον Αιχήνο, κάθε Αιχήνο που είναι 4,5 και Κωμόπουλη, δεν γίνεται αυτό για να τα κάνει. Διαμαρτύρεται ο κόσμος συνέχεια για το ότι δεν βλέπει ελληνικά κανάλια. Ναι. Έχει πάει από 500 άτομα παραπάνω στο Δήμο, ο Δήμος τα στέλνει στην Ομαρχή. Στην Ομαρχή λέει πηγαίνετε στο Δήμο και ο Δήμος λέει πηγαίνετε στο στρατό. Δεν είναι δικά μας, λέει, εκείνο είναι στο στρατό. Τι πρέπει να κάνουμε, να βλέπουμε μόνο τουρκικά κανάλια? Αυτό γίνεται εδώ και πόσο καιρό? Δύο μήνες έχει πέσει και είναι κάτω. Και μόνο οι κάτοικοι του Αιχήνου δεν βλέπουν κανάλια? Ναι. Πιάναμε γύρω σε 18-20 κανάλια πάνω στη Μαχαλά. Η κάθε Μαχαλά έπιανε γύρω σε 6 κανάλια. Μεγάλα, ένα, Σταρ, Αλφα, Νέρα, αυτά έπιανε. Όμως τώρα τίποτα δεν πιάνε. Να σημειώσουμε πως το πρόβλημα γενοξύδερο μετά την ένταξη της περιοχής στην ψηφιακή εποχή, αφού η πλατφόρμα εκπομπής η DJA δεν προέβλεψε τη μεταφορά του σήματος στην ορεινή ζώνη και έτσι το 1/3 περίπου του πληθυσμού της περιφέρειας δεν μπορεί να παρακολουθεί τηλεόραση. Και όλα αυτά τη στιγμή που τα περιφερειακά κανάλια πληρώνουν αδρά στην εταιρεία προκειμένου να έχουν το δικαίωμα εκπομπής.